Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει στις 12:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 2:30-2 ώρες τάση εργασίας όπως την χαρακτηρίζουν και όχι απεργία όπως ξεκάθαρα θέλουν να περάσουν το μήνυμα των γιατρών των πρώτων βοηθειών οι οποίοι διαμαρτύρονται τόσο προς τη διεύθυνση όσο και προς το Υπουργείο Υγείας για μειωμένο αριθμό προσωπικού το οποίο έχει ως αποτέλεσμα και να παρέχονται χαμηλότερου επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα στην επιστολή την οποία αποκάλυψε το Sigma Life και έχει και το Sigma βεβαίως, γίνεται ξεκάθαρα λόγος για την ανησυχία των γιατρών ότι υπάρχει περίπτωση να θρηνήσουμε θύματα. Γι' αυτό ως εκ τούτου αναφέρουν οι γιατροί, αποποιούμαστε τις ευθύνες για ιατρικά λάθη και προειδοποιούμε αυτό που είπα πριν, ότι θα θρηνήσουμε θύματα για να συγκινηθούν οι αρμόδιοι ώστε να διορθώσουν την κατάσταση αυτή. Πρέπει να αναφέρω ότι η επιστολή αυτή στάθηκε 17 του μήνα μετά από πάρα πολλές διαβουλεύσεις που έγιναν τόσο μεταξύ των γιατρών όσο και με τη διεύθυνση αλλά και παρασκήνιο το οποίο υπήρξε με το Υπουργείο. Έγινε μια προσπάθεια να καθησυχαστούν οι γιατροί να μην αντιδράσουν. Τελικά χθες με νέα επιστολή ενημέρωσαν τη διεύθυνση και το Υπουργείο ότι από σήμερα ξεκινάνε καθημερινά 2 ώρες τάση εργασίας. Τις Δευτέρα με Παρασκευή θα είναι από τις 12.30 μέχρι τις 2.30 για να ενημερωθεί και ο κόσμος και τα Σαββατοκυριακά από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 διαμαρτυρώμενοι για έλλειψη προσωπικού και για έλλειψη αναλώσιμων ειδών στις πρώτες βοήθειες. Κατερίνα. Ευχαριστούμε και πάμε να δούμε.